τρεις μήνες περίπου. Βασικά να πω ότι επειδή έχω πολύ, είχα πολύ άγχος και πολύ τρέξιμο αυτή την περίοδο, για να μου φύγει όλο αυτό, θέλω να πω αυτό που πολλοί σκεφτόμασταν και είχαμε ονειρευτεί και λέγαμε ότι τελικά δεν θα το καταφέρουμε. Καλώς ορίσατε στο πρώτο Μεσογειακό Φεστιβάλ Συστίας. Επιτέλους. Ήταν λοιπόν πριν 3-4 μήνες, όταν είχα μόλις αναλάβει πρόεδρος του ΔΟΚΑΣ και ήρθε ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μουσικής, η πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μουσικής, μαζί με ένα εκλεκτό μέλος του, τον κύριο Σαρίδη, κάπου εκεί κάθεται, για να μου προτείνουν να γίνει το πρώτο Μεσογειακό Φεστιβάλ Συστίας. Οπότε πρέπει να καλωσορίσουμε αυτή τη στιγμή την πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Μουσικής, η οποία είχε την έμπνευση μαζί με τον κύριο Σαρίδη να ξεκινήσουμε το πρώτο Μεσογειακό Φεστιβάλ. Είναι η Βέρα Υπεράκη, η ωραιοτάτη αυτή κυρία που μόλις ανεβαίνει. Μας κάνανε την πρόταση στο ΔΟΚΑΣ. Ο ΔΟΚΑΣ συνεδρίασε και είπαμε γιατί όχι να το προσπαθήσουμε ακόμα και από φέτος, αρκεί να το προσπαθήσουμε να το οργανώσουμε λίγο καλά. Βέβαια, φυσικά έπρεπε να πάρουμε την έγκριση και την, όχι μόνο την έγκριση, την υποστήριξη, την πολιτική, την οικονομική του δημάρχου μας, του Θοδωρή του Πατεράκη, ο οποίος μόλις θα τον δείτε, θα ανέβει τώρα και στους σκάλες. Ελάτε κύριε Δήμαρχε. Αφού λοιπόν είχαμε... ναι, θέλουμε ένα χειροκρότημα δήμαρχο. Αφού λοιπόν είχαμε την πολιτική υποστήριξη για την οικονομική του Δήμου, μετά από πάρα πολλές συνεννοήσεις, συναντήσεις, ταξίδια στο Ηράκλειο, ψάχναμε να βρούμε ξένους, τελικά έπεσε η ιδέα, γιατί ρε παιδιά δεν πάτε στο Ροζ Ντέιλι, ο οποίος άμα θέλετε να κάνετε μεσογειακό φεστιβάλ είναι αυτός ο οποίος είναι ο καλύτερος γνώστης του αντιγυμένου. Και έτσι σηκωθήκαμε και πήγαμε στο Λαβύρινθο, στο Χουδέτσι, όπου συναντήσαμε το Ροζ Ντέιλι και το αναθέσαμε τη διοργάνωση του πρώτου Μεσογειακού Φεστιβάλ Συστίας. Ροζ. Είναι λίγο τα σκαλοπάτια λίγο. Καλώς ορίζετε. Έλα από εδώ, από δίπλα μας, είμαστε ψυχοί από εδώ. Ωραία. Λοιπόν, επομένως, αυτά είχα να σας πω εγώ. Θέλω να πω ότι ό,τι είναι πρώτη φορά, εμείς το λέμε πειραματικό στάδιο, δηλαδή είμαστε όλοι μέρος ενός πειράματος, όπως καταλάβατε. Δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα. Έχουμε και αυτό. Πιστεύουμε ότι είναι μια καλή αρχή, θέλουμε να συνεχιστεί. Ό,τι κακό ή ό,τι περίεργο δείτε, σε εμάς θα το λέτε, ό,τι καλό στους ξένους μας. Στους θειακούς και ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν έρθει να δουν τη θεία αυτές τις μέρες, τους αγαπητούς φιλοξενούμενους και φιλοξενούμενες που έχουμε. Η Συτία είναι ένας τόπος ευλογημένος. Ένα σταυροδρόμι πολιτισμών της Μεσογείου που ενώνει την Ευρώπη με την Αφρική και την Ασία. Έχει βαθιές ρίζες πολιτισμού που μας υποχρεώνουν να λειτουργούμε πάντα με σεβασμό στην ιστορία μας, στην πολιτιστική μας κληρονομιά και στις αξίες του τόπου μας. Μέσα από αυτό το πρώτο Μεσογειακό Φεστιβάλ στοχεύουμε να αναδείξουμε την καταλυτική επίδραση που ασκούν ο πολιτισμός και οι τέχνες στην πρόοδο της κοινωνίας και την αναβάθμιση του επίπεδου ζωής όλων μας. Η μουσική ειδικότερα θρέφει το πνεύμα, θεραπεύει την ψυχή, διαμορφώνει τη διάθεση, ψυχαγωγεί και καλλιεργεί κάθε ικμάδα της ανθρώπινης υπόστασης. Ως πανανθρώπινη μορφή τέχνης, η μουσική αγγίζει την ψυχή και το πνεύμα όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από θρησκεία, πολιτισμό, καταγωγή ή κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Η έκφραση μέσω της μουσικής εξάλλου συναντάται σε όλους τους πολιτισμούς από αρχαιοτόδων χρόνων. Σύμφωνα με μια πολύ εύστοχη ρίση, η οποία αποδίδεται στον Πλάτωνα, η μουσική είναι νόμος ηθικός, δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στο νου, ανέβασμα στη φαντασία, ευχαρίστηση στην κακοκεφιά, φεδρότητα στη ζωή και στο κάθε τι. Είναι η ουσία της τάξης και οδηγεί σε ό,τι είναι καλό, δίκαιο και ωραίο, τον οποίον η μουσική είναι αόρατη αλλά εκθαμβωτική, παθητική και αιώνια μορφή. Με τις σκέψεις αυτές, ο Δήμος συνδιοργανώνει
συνδιοργανώνει το πρώτο μεσογειακό φεστιβάλ, ένα πρωτοπόρο εγχείρημα που στόχο έχει να αναδείξει τη Σιτία, την Κρήτη αλλά και την Ελλάδα γενικότερα ως παγκόσμιο πολιτιστικό κέντρο. Για 2 μέρες η πολιτιστική καρδιά της Μεσογείου θα χτυπά στη Σιτία. Καταξιωμένοι καλλιτέχνες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, αλλά και εξαιρετικοί χειροτέχνες και παραγωγοί τοπικών προϊόντων θα συμμετέχουν στο πρώτο μεσογειακό φεστιβάλ. Προσδοκία μας είναι το φεστιβάλ αυτό να καταστεί θεσμός, να καθιερωθεί ανάμεσα στα κορυφαία πολιτιστικά γεγονότα διεθνώς, όπου κάθε χρόνο θα συγκεντρώνει περισσότερες συμμετοχές καλλιτεχνών από διάφορα μέρη της Μεσογείου, αλλά και συνάμα το πλήθος των θεατών να αυξάνεται κάθε χρόνο για να πετύχουμε το στόχο μας. Να εντάξουμε το Δήμο μας, την πόλη μας, σε ένα δίκτυο τέτοιων πόλεων που αναδεικνύουν την πολιτιστική τους κληρονομιά, τον ψυχισμό του κόσμου τους, μέσα από τη μουσική. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος, θεωρώ, για να συνδεθούμε με τις γειτονικές χώρες μας. Η Σιτία δίνει το χέρι της ειρηνικά μέσα από αυτή τη μουσική εκδήλωση που θέλουμε να γίνει θεσμός σε όλους τους λαούς που μας περιβάλλουν. Δείχνουμε το συναισθηματικό μας κόσμο, τον ήρεμο χαρακτήρα μας, τις ειρηνικές διαθέσεις μας σε όλους. Και σε επίπεδο Κρήτης και σε επίπεδο Μεσογείου. Και ζητάμε τη βοήθεια όλων σας για να πετύχει αυτό το οποίο ξεκινάμε φέτος. Κλείνοντας, ήθελα να ευχαριστήσω τον εμπνευστή. Ένας πόντιος, ο οποίος όπου ανακατεύονται οι πόντιοι πάντοτε δημιουργούν γεγονότα. Τον Μπάμπη το Σαρίδη. Ο οποίος βρήκε ένα κατάλληλο υπόστρωμα, μια ωραία κυρία και ξεκίνησε η διαδικασία. Το Μάνο το Μιχελάκη, αλλά και όλα εκείνα τα παιδιά, τη Δέσπο, την Κατερίνα, τη Μαρία, τα παιδιά του Δήμου τα οποία αυτές τις μέρες δουλέψανε για να δημιουργήσουν αυτή την εικόνα που όλοι χαίρεστε απόψε. Το Ροζ Ντέιλι που δέχτηκε την τεχνογνωσία που έχει να μας τη μεταφέρει εδώ και να ξεκινήσουμε έχοντας ένα ισχυρό πρώτο θετικό στοιχείο. Εσάς που συμμετέχετε εδώ και την περιφέρεια Κρήτης, η οποία κατανοώντας την αναγκαιότητα που πρέπει να στηρίξει και την περιφέρεια, όχι μόνο το Ηράκλειο και τα Χανιά, χρηματοδοτεί αυτή την δραστηριότητα, αυτό το διήμερο φεστιβάλ που οργανώνεται στην πόλη μας. Καλά να περάσετε αυτό το διήμερο και πιστεύω ότι οι εντυπώσεις θα είναι θετικές. Ό,τι κακό, πείτε το. Δεχόμαστε πάντοτε την κρίση. Αλλά το καλά να γίνετε καλοί πρεσβευτές όπου και αν επιστρέψετε στη συνέχεια. Να είστε καλά και καλή διασκέδαση. Ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής σας καλωσορίζει στο πρώτο Μεσογειακό Φεστιβάλ Σιτίας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα κοντά μας. Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε και σας καλωσορίζουμε στην πρώτη μουσική συνάντηση χωρών της Μεσογείου, στο πρώτο Μεσογειακό Φεστιβάλ Σιτίας, που ύστερα από προσπάθειες χρόνων, φέτος επιτέλους κατάφερε να γίνει πραγματικότητα. Καταστατικός στόχος του Συλλόγου Φίλων Μουσικής είναι η καλλιέργεια όλων των ειδών της μουσικής, η ανάδειξη μουσικών σχημάτων της μουσικής προς όλα τα κοινωνικά στρώματα. Επιπλέον στόχος η συμπόρευση και η συνειδητοπορία με παράλληλη την αλληλεπίδραση όλων των μουσικών ακουσμάτων. Εδώ ακριβώς στηρίζεται και η ιδέα της πραγματοποίησης του διήμερου αυτού φεστιβάλ, που απόψε έχει την τύχη να παρουσιάσει και την ανάγκη παραμένει η ετήσια θεσμοποίησή του και ο εμπλουτισμός του με περισσότερες δράσεις. Φιλοδοξία μας είναι να γίνει η Σιτία μόνιμος τόπος συνάντησης και εστία ανάδειξης όλων των μουσικών ρευμάτων της Ανατολικής Μεσογείου, πόλος έλξης όλων των μουσικών σχημάτων αυτής της περιοχής και ευρύτερα, καθώς και πεδίο καλλιέργειας όλων των τεχνών γενικότερα, ώσπου να καταλήξει ο συνδετήριος κρίκος μεταξύ όλων των λαών. Γιατί η τέχνη, φίλοι μου, και η μουσική ενώνει. Ο στόχος φαντάζει υπερβολικά δύσκολος. Γι' αυτό απαιτείται αυξημένη συλλογική προσπάθεια και συνένωση δυνάμεων, ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις αυτού του δύσκολου εγχειρήματος. Γι' αυτό το σκοπό, λοιπόν, ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής, για τον οποίο να πούμε ότι
είναι ενεργός εδώ και 6 μήνες μόνο. Βρήκε ικανούς συμπαραστάτες και συνδιοργανωτές, τους οποίους και θέλουμε να ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε λοιπόν το Δήμο Σιτίας, το Δήμαρχο, το Δοκάς και τον κύριο Μιχελάκη που μας έχει κάνει τη ζωή δύσκολη τον τελευταίο καιρό, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, και πολλά περάσαμε για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Το Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος για την καθοριστική του συμβολή σε όλη τη διοργάνωση, το Ροζ Ντέιλι φυσικά και από μεριάς μας κυρίως. Κυρίως βέβαια θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς, τους συμπολίτες μας, που πολλοί από σας βάλατε πλάτη για να γίνει όλο αυτό, τα παιδιά του συλλόγου που μέρες τώρα δουλεύουν ασταμάτητα, σε όλες τις εκδηλώσεις βέβαια του συλλόγου, πολύ προσωπική εργασία, μεγάλο ενθουσιασμό, πολύ μεράκι και αγάπη για αυτό που κάνουν. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον σταθερό υποκινητή και εμψυχωτή όλης αυτής της προσπάθειας, τον κύριο Μπάμπη Σαρίδη, στον οποίο ανήκει η πατρότητα της αρχικής ιδέας διοργάνωσης ενός μεσογειακού φεστιβάλ στην πόλη της Σιτίας. Και αν όλοι σήμερα αισθανόμαστε χαρούμενοι, νομίζω ότι εκείνος είναι πιο χαρούμενος από όλους εμάς. Αυτά από το Σύλλογο Φιλών Μουσικής Σιτίας, προσωπικά από μένα, να σας πω ακόμα ένα μεγάλο ευχαριστώ που σήμερα είστε κοντά μας. Να πούμε ότι η Σιτία είναι αυτό, είναι η πόλη της μουσικής που γράψαν, όπως γράψαν κάποια σοφά παιδιά εκεί πίσω στον τοίχο. Να είμαστε όλοι καλά, η μουσική είναι η δύναμή μας και ελπίζω να κάνουμε όλοι μαζί περισσότερα και ωραία πράγματα. Καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Μουσικού Εργαστήριου Λαβύρινθος. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του Μουσικού Εργαστήριου Λαβύρινθος θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω το Δήμο, στο πρόσωπο του κ. Δημάρχου, τη Βέρα, το Μανώλη και όλα τα άλλα παιδιά, ο Διονύσης, τον Ήχο και όλα τα άλλα παιδιά για μια πολύ ομαλή, άψογη και χαρούμενη συνεργασία. Όλα πήγανε πάρα πολύ καλά και έτσι τουλάχιστον αυτό αντιλήφθηκα εγώ. Η Μεσόγειος είναι μια ιδιαίτερα πλούσια περιοχή σε πολιτισμικά και πολιτιστικά στοιχεία και είναι πολύ μεγαλύτερη σαν περιοχή από ό,τι φαίνεται σε πρώτη όψη. Αν σκεφτόμαστε ότι η μισή Μεσόγειος είναι αραβική. Αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για τον αραβικό πολιτισμό χωρίς να μιλάμε για τον πολιτισμό της Περσίας, που κατά συνέπεια μας πάει μέχρι και τη Βόρεια Ινδία. Έχουμε και την Τουρκία. Δεν μπορούμε να μιλάμε για την Τουρκία χωρίς να μιλάμε για την Κεντρική Ασία. Okay? Okay. Χωρίς να μιλάμε για την Κεντρική Ασία. Η προέκταση της Ελλάδος είναι μέσα στα Βαλκάνια, της Ιταλίας και της Γαλλίας, μέσα στις νότιες περιοχές της Ευρώπης. Και η Βόρεια Αφρική έχει προέκταση κάτω στην Αφρική ακόμη. Οπότε η περιοχή που επηρεάζεται από τη Μεσόγειος είναι πάρα πολύ μεγάλη και πολύ πλούσια σε πολιτισμικά στοιχεία. Πάντα ήταν πεποίθησή μου ότι η Κρήτη έχει μία μοναδική ευκαιρία, θα έλεγα, και τις ιδανικές προϋποθέσεις να είναι ο τόπος που θα φιλοξενήσει ένα τεράστιο πολιτισμικό και πολιτιστικό διάλογο μεταξύ όλων αυτών των πολιτισμών που ανέφερα πριν. Η ίδια θα έχει τεράστιο όφελος από αυτό, πνευματικό όφελος, που αυτό είναι το σημαντικότερο για κατά την άποψή μου, και θα μπορέσει να δώσει πάρα πολλά πράγματα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, διευκολύνοντας αυτό το διάλογο, που τόσο πολύ εμποδίζεται από τις τωρινές πολιτικές καταστάσεις σε όλη την περιοχή αυτή. Επίσης, πιστεύω ότι στις εποχές που ζούμε τώρα όλοι οι λαοί της Μεσογείου, ότι έχουμε περισσότερη ανάγκη από την τέχνη παρά ποτέ και από τον πολιτισμό γενικότερα. Και πιστεύω ότι όλοι οι λαοί αυτής της περιοχής έχουν να καταθέσουν πολύ σημαντικά πράγματα και να μοιραστούν με τους άλλους πολύ σημαντικά πράγματα. Σήμερα θα ακούσουμε δύο προγράμματα. Το πρώτο που θα παρουσιαστεί θα είναι από έναν μουσικό της Αιγύπτου, ο οποίος είναι Κόπτης, έτσι, είναι μια σέκτα χριστιανών που ζουν στην Αίγυπτο. Ονομάζεται Τζόσεφ Ταουάντρος και παίζει ούτι. Ο Τζόσεφ εκπροσωπεί έτσι, την αραβική μουσική παράδοση, ιδιαίτερα αυτή της Αιγύπτου.
αλλά είναι και ο ίδιος συνθέτης και πολλά το κομμάτι που θα ακούσουμε σήμερα είναι δικές του συνθέσεις. Ο ίδιος κατοικεί εδώ και κάποια χρόνια στην Αυστραλία και έτσι ακούει με ενδιαφέρον διάφορες άλλες μουσικές που συναντάει εκεί πέρα. Θα παίξει το ούτι που είναι ένα όργανο, νομίζω ότι οι περισσότεροι το ξέρετε το ούτι. Είναι ο πρόγονος του λαού του, ας πούμε. Είναι ένα δωδεκάχορδο λαουτοειδές, έτσι, που είναι το κύριο όργανο της αραβικής μουσικής. Στη συνέχεια θα ακούσουμε δύο μουσικούς της Ιταλίας. Ο ένας, ο οποίος είναι από τη Σαρδινία, που ονομάζεται Luigi Lai, παίζει ένα πολύ σπάνιο όργανο που ονομάζεται Λαονέδας. Λαονέδας είναι ένας τρίαυλος, δηλαδή είναι σαν τη δική μας την κριτική την παντούρα εδώ πέρα, αλλά είναι τρία μαζί. Ένα μικρό, ένα μεσαίο και ένα πιο μεγάλο. Και έτσι παίζει πάνω στους τρεις αυλούς αυτούς ταυτόχρονα, χωρίς να σταματήσει να παίρνει αναπνοή. Υπάρχει μία τεχνική που ονομάζεται κυκλική αναπνοή, σύμφωνα με την οποία αποθηκεύει αέρα στα μάγουλα και καθώς τη διοχετεύει στο όργανο, τραβάει από τη μύτη. Έτσι μπορεί να παίξει μία ώρα συνεχόμενα χωρίς να σταματήσει η αναπνοή. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα τεχνική αυτή. Και θα μας παίξει κομμάτια από το ρεπερτόριο της Σαρδινίας. Μαζί του θα είναι ο Κάρλο Ρίτσο, ένας μουσικός από την Νότια Ιταλία, ο οποίος προέρχεται από την περιοχή που έχουν την παράδοση της Ταραντέλας, ο οποίος παίζει ταμπουρέλο, ένα είδος κρουστού σαν το ντέφι κατά κάποιο τρόπο, με μια πολύ αναπτυγμένη τεχνική.